Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και Χριστός Ανέστη. Είναι Τετάρτη 19 Απριλίου του 2017. Ανοίγουμε την πρώτη σελίδα στην οικονομία από το SBC. Στην Ουάσιγκτον στρέφονται πλέον τα βλέμματα για τη σύνοδο του ΔΝΤ, που μπορεί να βγάλει και τη λύση πακέτο για τη χώρα μας. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Κομισιόν θα είναι ο ίδιος ο Ζακ Λονγκιούγκερ, ο οποίος θα συμμετάσχει στις κρίσιμες διαβουλεύσεις μεταξύ των Ευρωπαίων και αυτών των διεθνών οργανισμών για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Στην Ουάσιγκτον θα βρίσκονται και όλοι οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης, οι αξιωματούχοι της Κομισιόν, καθώς επίσης ο πρόεδρος του Eurogroup, Γιάννη Ντάσεμπλουμ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του κούρεψε την ανάπτυξη του 2017 για την Ελλάδα, με φόντο φυσικά τις καθυστερήσεις στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Την ίδια ώρα, η απόφαση της Τερέζα Μέη στη Βρετανία να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στις αρχές Ιουνίου μάλλον προκάλεσε έκπληξη, καθώς κανείς δεν περίμενε μια τέτοια εξέλιξη, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 50 για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Το 2,2% κατεβάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον πύχη της ανάπτυξης για το 2017, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η έκθεση για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, όταν στην αντίστοιχη έκθεση του περασμένου Οκτωβρίου το ΔΝΤ προέβλεπε για φέτος ανάπτυξη 2,8%. Το ΕΠΑ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,2% για το 2017, λέει το ΔΝΤ, και στο 2,7% για το 2018. Ενώ για το περασμένο έτος, για το 2016, η εκτίμηση είναι για το απόλυτο 0. Για το 2022, το ΔΝΤ τοποθετεί το ρυθμό ανάπτυξης της Ελλάδος στο 1%, ενώ στις τριμηνιαίες εκτιμήσεις βλέπει ύφεση 0,8%. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2016, ανάπτυξη 4,2%. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 και ανάπτυξη 2% στο τέταρτο τρίμηνο του 2018. Απαραίτητη είναι σε κάποιο βαθμό η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, όπως δηλώσε επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Μωρίς Όμπισφελντ, παρουσιάζοντας την έκθεση του ΔΝΤ για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, στο πλαίσιο της εαρνής συνόδου του Ταμείου στην Ουάσιγκτον. Όπως είπε, το ΔΝΤ θεωρεί πως σε κάποιο βαθμό η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους είναι απαραίτητη και πρόσθεσε ακόμα πως οι ακριβείς αριθμοί και οι λεπτομέρειες εξαρτώνται από την ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Τώρα παρέμβαση είχαμε και από τις ΗΠΑ που συνεχίζουν να ενθαρρύνουν το ΔΝΤ να συζητεί τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας, όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών της χώρας, Στίβεν Μνούσιν, στους Financial Times. Το ΔΝΤ συμμετέχει ενεργά στις διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος Ελλάδος, όπως είπε, ωστόσο δεν έχει συμφωνήσει προς το παρόν να συμμετάσχει στο σκέλος της χρηματοδότησης του πακέτου στήριξης ύψους 86 δισεκατομμύριων ευρώ, ζητώντας να συμφωνηθούν νέες μεταρρυθμίσεις και να υπάρξει δέσμευση από τους Ευρωπαίους για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Θυμίζουμε ότι η Μεγάλη Πέμπτη, αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, είχε αναφέρει πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορεί να διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο στο ελληνικό πρόγραμμα, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές στην ιδέα της συμμετοχής του στη χρηματοδότηση του προγράμματος που είχε συμφωνηθεί το 2015. Μέχρι τα τέλη Μαΐου εκτιμάται ότι θα έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή τα νέα μέτρα που προβλέπουν περικοπή κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ της συνταξιοδοτικής δαπάνησης μέσα από την εφάπαξ κατάργηση από 1η-1η του 2019 της προσωπικής διαφοράς των συντάξεων. Όπως αναφέρει σήμερα χαρακτηριστικά η εφημερίδα Ναυτεμπορική, ένα χρόνο μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου, η κυβέρνηση θα κληθεί να προβεί σε τροποποίηση ενός νόμου που άλλαξε άρδιν όλο το ασφαλιστικό τοπίο. Οι μεγάλοι χαμένοι των περικοπών θα είναι οι νέοι συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι υπέβαλαν τις αιτήσεις του συνταξιοδότησης μέχρι τις 13 Μαΐου του 2016, καθώς ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο υπολογισμού των νέων κύριων συντάξεων σε σύγκριση με τον προηγούμενο νόμο Λοβέρδου Κουτρουμάνη. Πάμε τώρα και σε αυτά που αναγράφουν οι ξένες, οι διεθνείς τύπος. Ψηφοφορία του Αλέξη Τσίπρα. Ψηφοφόροι του Αλέξη Τσίπρα ελπίζουν ότι ο Πρωθυπουργός θα φορολογήσει επιτέλους τους πλούσιους. Γράφει το γερμανικό περιοδικό Focus σε ανταπόκριση από την Αθήνα με τίτλο «Μόνο οι φτωχοί πληρώνουν για τις μεταρρυθμίσεις». Ο Αλέξη Τσίπρας δεν πραγματοποιεί την υπόσχεσή του από τη 13η σύνταξη
και τις φοροαπαλλαγές βγήκαν κερδισμένοι και ευκατάστατοι. Οι φτωχότεροι είναι εκείνοι που θα υπομισθούν τα νέα μέτρα λιτότητας που αποφασίστηκαν στη Μάλτα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Σε αυτά ανήκει και η μείωση του αφορολόγητου. Παράλληλα, όσοι έχουν εισόδημα 450 ευρώ μεικτά το μήνα θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος, όπως αναφέρει το περιοδικό Focus. Έστω και αριακά, ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε και τον Μάρτιο εντός των στόχων, παρά τη διάχυτη αβεβαιότητα που υπήρξε στην αγορά λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Μπορεί τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πρώτο τρίμηνο να αποτυπώνονται σημαντική υστέρηση στο σκέλος των εσόδων, αυτή όμως χαρακτηρίζεται ως συγκυριακή, δεδομένου ότι οφείλεται στο γεγονός ότι δεν καταβλήθηκε τον Μάρτιο, παρά το γεγονός ότι ήταν προγραμματισμένο, το αντίτιμο για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από την γερμανική εταιρεία Fraport. Στα 1,06 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές ταμιακό πλεόνασμα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι πλεονάσματος ενός 1,86 δισεκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για πλεόνασμα 992 εκατομμυρίων ευρώ. Το ύψος τώρα των καθαρών εσόδων υποχώρησε στα 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1 δισεκατομμύριο ή κατά 8,1% έναντι του στόχου. Εκτός σύνορων τώρα, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ανακοίνωσε τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών την 8η Ιουνίου, σε συνέντευξη τύπου έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο στην Downing Street. Η Πρωθυπουργός της χώρας τόνισε πως η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και αυτό κατάφερε να εξασφαλίσει η κυβέρνησή της. Επεσήμανε παράλληλα πως με το δεδομένο του Brexit η λαϊκή εντολή χρειάζεται να ανανεωθεί, καθώς το παρόν κοινοβούλιο έχει ετερόκλητη σύνθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να παρουσιάζουν σοβαρές αντιδράσεις στην κυβερνητική πολιτική του Brexit. Μέρες τώρα, αρκετές βρετανικές εφημερίδες άφηναν υπόνοιες για την πιθανότητα προκήρυξης πρώην εκλογών, δεδομένης και της αύξησης της δημοτικότητας της Βρετανίδας Πρωθυπουργού. Since I became Prime Minister, I have said that there should be no election until 2020. But now I have concluded that the only way to guarantee certainty and stability for the years ahead is to hold this election and seek your support for the decisions I must take. And so tomorrow, I will move a motion in the House of Commons calling for a general election to be held on the 8th of June. Αυτά λοιπόν δήλωσε χθες η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι μπροστά στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, προκαλώντας έκπληξη σε πολλούς και στις αγορές. Είχαμε και πτώση και της λίρας, αλλά και στις αγορές ομολόγων μια αναταραχή. Δεν περίμεναν προφανώς οι επενδυτές αυτή την απόφαση. Τώρα, επικεφαλής των εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπι, χαιρέτησε τη διενέργεια πρόωρων εκλογών που ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι. Οι εργατικοί θα προσφέρουν στη χώρα μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση σε μια κυβέρνηση που απέτυχε να ενισχύσει την οικονομία, όπως τόνισε ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν διπλάσιο προβάδισμα από το κόμμα της Μέι. Την ίδια ώρα και η Πρωθυπουργός Σκωτίας Νικολά Στέρτζον ανέφερε πως η απόφαση της Βρετανίδας Πρωθυπουργού Τερέζα Μέι να ζητήσει πρόωρες εκλογές για τις 8 Ιουνίου δίνει στη Σκωτία την ευκαιρία να ενδυναμώσει την δημοκρατική της εντολή για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος αναφορικά με την ανεξαρτησία της. Welcome the opportunity for us to put the case to the people of Britain to stand up against this government and its failed economic agenda, which has left our NHS in problems, which has left our schools underfunded, which has left so many people uncertain. Well, we've been calling for an early general election since Theresa May became Prime Minister without there being an election last summer. Well, it's an opportunity for the people of this country to change the direction of this country, to decide that they do not want a hard Brexit. She clearly sees the opportunity, given the total disarray in Labour, to crush all opposition, to get rid of people who disagree with her. Και από το θέμα της Βρετανίας πάμε να δούμε τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες στο ζήτημα της Τουρκίας μετά το δημοψήφισμα της περασμένης Κυριακής. Ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με αυτό το δημοψήφισμα, το οποίο διεξήχθη στην Τουρκία την Κυριακή του Πάσχα, ζητεί η Κομισιόν, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρέτης Χινάς, τόνισε αναφερόμενο στην επαναφορά της θανατικής ποινής, πως αν γίνει πράξη, θα είναι ξεκάθαρο δείγμα ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. We also call on all actors to show restraint on the and on the authorities
to launch transparent investigations into these alleged irregularities. Αυτά λοιπόν είπε και η Κομισιόν, ο κ. Μαργαρίτης Κινάς, για το θέμα της Τουρκίας, για το δημοψήφισμα, διότι υπάρχουν αρκετές αναφορές και από τους επιτρόπους που είχαν τοποθετηθεί, τους επιτηρητές της Ευρώπης στην Τουρκία, ότι υπήρξαν αρκετοί ψήφοι που δεν ακολούθησαν τη σωστή δημοκρατική οδό, δηλαδή υπήρξε μια αναταραχή εντός εισαγωγικών στην εκλογική διαδικασία αυτή, στη δημοσκόπηση, στη δημοψήφισμα της Τουρκίας για την αναθεώρηση του συντάγματος της χώρας, δίνοντας υπερεξουσίες στον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ερντογάν. Λένε ότι υπήρχε νοθεία, λένε αρκετές πηγές και αρκετά δημοσιεύματα, αυτό αναδεικνύουν ότι υπήρξε νοθεία αρκετών ψήφων σε αυτή τη διαδικασία, που θα μπορούσε φυσικά να ανατρέψει, ήταν ικανές αυτές οι ψήφοι να ανατρέψουν και το οριακό προβάδισμα του ναι που επικράτησε στο δημοψήφισμα της Τουρκίας την Κυριακή του Πάσχα. Αυτά λοιπόν ούτως ή άλλως θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο παρακολούθησαν και οι αγορές, αυτή την αναταραχή και το δημοψήφισμα στην Τουρκία, όπως φυσικά σήμερα θα προσπαθήσουν να αποκωδικοποιήσουν και την απόφαση της Θερέζα Μέη για πρόωρες εκλογές στην Βρετανία. Θα δούμε αν αυτό εμέσως θα έχει ακόμα και επίπτωση και στην ελληνική διαπραγμάτευση. Πολύ έμεσα, αλλά όλα παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο και όταν μιλάμε για εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη, θα παίζουν το δικό τους ρόλο η κάθε μία ξεχωριστά. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε να δούμε χρήσιμες πληροφορίες, ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά να δούμε το άνοιγμα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Λίγες ημέρες, λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη της εαρνής συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον, εκεί που θα κριθεί αν θα έχουμε μια συμφωνία πακέτο για την Ελλάδα με χρέος και πλεονάσματα μέσα, αυτό δηλαδή που ζητεί και η Ελλάδα, αλλά και πιέζει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ευρώπη, και φυσικά θα διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα του ελληνικού τύπου.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο OSBC. Περιμένουμε σε ελάχιστα λεπτά την έναρξη του ελληνικού χρηματιστηρίου. Να δούμε το στίγμα που θα δώσουν οι επενδυτές, κυρίως οι ξένοι επενδυτές, διότι όπως είδαμε και τα τελευταία στοιχεία, πάνω από το 61% των επενδυτών στο ελληνικό χρηματιστήριο ανήκει σε χέρια ξένων. Είναι οι ίδιοι οι επενδυτές οι οποίοι δραστηριοποιούνται και σε αρκετά χρηματιστήρια ανά τον κόσμο. Θα δούμε λοιπόν το στίγμα που θα δώσουν στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με φόντο φυσικά την σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τα όσα γίνονται στο παρασκήνιο τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες για το θέμα του ελληνικού χρέους, αλλά και για τα πρωτογενή πλονάσματα. Αυτή την λεγόμενη λύση πακέτο που επιδιώκει και η ελληνική πλευρά. Πάμε σε αυτό σήμερα να δούμε τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα του ελληνικού τύπου. Εφημερίδα Αυγή. Δημοκρατία του μεσονυχτίου, ακύρωση του δημοψηφίσματος, ζητεί αντιπολίτευση. Ερντογάν, ο λαός μίλησε, η συζήτηση έκλεισε. Η Τουρκία έχει ήδη σπάσει στα τρία μετά το δικαστικό δημοψήφισμα της Κυριακής και μάλιστες ερντογανικοί Κούρδοι βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης. Το χάσιμο ανάμεσά τους έχει γίνει τεράστιο. Η κατάσταση είναι οριακή, γράφει η εφημερίδα Αυγή σήμερα στο πρωτοσέλιδό της. Η Μέη ποντάρει στον αέρα του Brexit. Πρόωρες εκλογές στη Βρετανία στις 8 Ιουνίου. Αυτό αποφάσισε ευνηδιαστικά η Βρετανίδα Πρωθυπουργός. Επικαλούμε την ανάγκη νοπής λαϊκής εντολής εν ώψη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για το Brexit. Ταραχή στη Νέα Δημοκρατία φέρνει η εξεταστική. Ένα ακόμα θέμα που γράφει σήμερα η εφημερίδα Αυγή. Καρατόμηση Πάπα Κώστα. Κορυφή του παγόβουνου στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας θεωρείται η σπασμωδική καρτόμηση της κατένας Παπακώστα από τη θέση του αναπληρωτή τομεάρχη υγείας, λόγω των εχμών που άφησε η καταστάση του Άδων Γεωργιάδη στο θέμα της εξεταστικής για τα σκάνδαλα στην υγεία με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και σύμφωνα με πληροφορίες αυγής, πολλοί βουλευτές και στελέχοι εκφράζουν ενόχληση, όπως και η Κατερίνα Παπακώστα, για την επομονή του Άδων Γεωργιάδη να προσωποποιεί την αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με την κυβέρνηση για το θέμα. Επίσης, νομοθετικές παρεμβάσεις σε 7 τομείς, η ανάταξη της δημόσιας υγείας με σειρά μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Υγείας προχωρά στην άμεση ενίσχυση του δημοσίου χαρακτήρα της υγείας, με έμφαση στην ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών. Κριστί Λαγκάρντ, απαραίτητη αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδος. Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει την Πέμπτη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για την αιρενή σύνοδο του ΔΝΤΑΦ, αναμένοντας δεσμεύσεις για ελάφρυνση του χρέους με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να προσβλέπει σε άμεση λύση του ελληνικού θέματος. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ποιος φωτίλας, παγωμάρα στη Νέα Δημοκρατία από την απόφαση Κυριάκου να δώσει προαγωγή σε έναν χθεσινό. Ορίστηκε αναπληρωτής τομεάρχης υγείας, αν και δικηγόρος, στη θέση της Παπακώστα, που καρατομήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες επειδή έθιξε τον Άδωνη το άγριο παρασκήνιο. Αναδεικνύει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία. Ο όψιμος Γαλάζιος που ήταν στο ποτάμι και ήρθε μόλις πριν από 3 μήνες στο κόμμα, σε νέο ρόλο, ενώ δεκάδες στελέχη περιμένουν, ο εν ενεργεία ηθοποιός του Θειάσου Υποκριτές, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα. Επίσης, ούτε το ΔΝΤΑΦ δεν βλέπει πλέον φως στο τούνελ στην έκθεσή του για την Ελλάδα. Θρίλερ με βανάκι που έπεσε μεγάλη Πέμπτη από την εισαγγελία διαφθοράς, γεμάτο κούτες με έγγραφα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σεισμός στη δικαιοσύνη. Οι περίεργες κινήσεις την ημέρα που τα πάντα υπολειτουργούσαν ανάγκασαν τη νέα εισαγγελέα Ελένη του Λουπάκη να πάει σπεσμένα χθες μαζί με την εισαγγελέα του Ρυπάγου στο νέο γραφείο της για να λάβει άμεσα καθήκοντα στη θέση της Ελένης Ράικου. Επίσης, πρόκληση σημερίδα 74.400 ευρώ σε πεντάστερο ξενοδοχείο με θέμα τους μετανάστες. Εκδήλωση Χλειδής από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Ελλάς με τις ευλογίες του Μουζάλα, γράφει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία. Στο κάτω μέρος του πρωτοσέλιδου, ο οδηγός πως οι δικαιούχοι του ΟΓΑ θα πάρουν το επίδομα τέκνων. Όργιο νοθεία στο δημοψήφισμα από τον Ερντογάν. Ψήφος εμπιστοσύνης με πρόωρες εκλογές αναζήτη τώρα η ΜΕΗ. Επίσης, στο διάστημα από χθες βρίσκονται και ελληνικοί μικροδορυφόροι και υπόγεια πολιτεία 2.000 ετών, σπουδαία ανακάλυψη στο Ιράν από αρχαιολόγους και κράτος εν κράτη στα τα εξάρχεια, ένα ακόμα θέμα της δημοκρατίας, εγγενείας και το ΚΕΠ κοντέινερ των αναρχικών. Πάμε στο Έθνος. Δημοτικές εκλογές με απλή αναλογική, νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Με νέο εκλογικό σύστημα, οι κάλπες του 2019 για την τοπική αυτοδιοίκηση, πώς θα εκλέγονται οι δημοτικοί, οι περιφερειακοί σύμβουλοι και πώς οι τοπικοί άρχοντες. Δέσμοι αλλαγών και στον Καλλικράτη. Η καθιέρωση της απλής αναλογικής και στους Δήμους και στις περιφέρειες της χώρας προωθεί η κυβέρνηση. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση
είναι ενταγμένη στο συνολικό πλαίσιο αλλαγών του Καλλικράτη. Το μεγάλο παζάρι και το χρέος, η αρρινή σύνοδος του Δέλτα Νιτάφ που ξεκινά αύριο, η απίστευτη καταιγιστική φιλοξενία των Ελλήνων χάνεται, ο φωτογράφος της Ανώθευτης Ελλάδος, ο Ρόμπερτ Μακέιμπ μιλάει για τις αλλαγές που επέφερε ο χρόνος στο τοπίο και στους ανθρώπους της Ελλάδος, Τέρεζα Μέι γιατί με ειστήνει κάλπες εξπρές, διετία φθοράς για τον Σουλτάνο, μία ανάλυση για το θέμα της Τουρκίας και ο Μπράντοβιτς παραβίασε το νόμο του ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός Φενέρ, 58-71. Στις ειδήσεις, πώς θα μειώσετε τη δόση του στεγαστικού, 11 απαντήσεις για τις νέες ρυθμίσεις δανείων. Τι προβλέπουν τα προγράμματα των τραπεζών για 250.000 δανειολήπτες. Υπό ποιες προϋποθέσεις δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής κατά 10 χρόνια, μείωση του επιτοκίου και κούρεμα σε τόκους και κεφάλαιο. Τι ισχύει για όσους έχουν λάβει δάνειο για αγορά κατοικία σε ελβετικό φράγκο και δυσκολεύονται να το εξυπηρετήσουν. 5 μέτρα για να κλειδώσει η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο που θα συζητηθεί στην Εαρινή Σύνοδο του Δέλτα Νιτάφ, γράφει σήμερα η Εφημερίδα Ειδήσεις. Επίσης, η επέλαση του Σουλτάνου ανησυχεί Αθήνα και Ευρώπη η επόμενη μέρα του τουρκικού δημοψηφίσματος. Είμαστε όμοιροι συμμοριών, κραυγή αγωνίας από κατοίκους και κατασηματάρχες στο κέντρο της Αθήνας για την έξαρση της εγκληματικότητας και στο πάνω μέρος του πρωτοσέλιδου 10.500 θέσεις εργασίας σε περιφέρειες και δήμους, προγράμματα του ΟΑΕΔ για ενέργους από 55 έως 67 ετών. Και πανελλαδικές εξετάσεις, όλες οι αλλαγές στις περιζήτητες σχολές, τι πρέπει να γνωρίζουν 100.000 υποψήφιοι για εισαγωγή σε ΑΕΗ και ΤΕΙ. Ελευθερία του τύπου. May Day, μια παραλλαγή με το όνομα της Βρετανίδης Πρωθυπουργού, εκλογές 8 Ιουνίου, ευνηδιασμός από την Πρωθυπουργό της Αγγλίας, ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το Brexit. Καταιγίδα, 365.000 ελεύθεροι επαγγελματίες με κομμένη ανάσα, ένα ακόμα θέμα σήμερα της ελευθερίας του τύπου, καταφτάνουν εντός του Απριλίου τα ειδοποιητήρια για επιπλέον πληρωμές εισφορών 11%, επικουρικό και εφάπαξ. Επίσης, ρουκέτα από το Δέλτα Νιτάφ στις συζητήσεις για το χρέος, την έκθεση του Δέλτα Νιτάφ, κόβει το ΑΕΠ από το 2021, απαιτώντας πιο γενναία μέτρα ελάφρυνσης, τι λέει στην ελευθερία του τύπου ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Το μέλλον, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε ειδικό τετρασέλιδο κάθε Τετάρτη που φιλοξενεί η εφημερίδα. Δεν είδε φως ούτε το Πάσχα η αγορά. Ακόμα κλαίνει οι έμποροι για τις αναδουλειές. Και σάτια γράφει η εφημερίδα. Και επίσης η Άννα Φρανκ της Συρίας στον πολιτισμό. Η 7χρονη Μπάνα γράφει βιβλίο για τον πόλεμο. Επίσης Άδωνης Βορύδης εκτός εξεταστικής για την υγεία. Η Νέα Δημοκρατία αρνείται να συμμετάσχει στο επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. Κίτρινη κάρτα στην Παπακώστα από τον Κυριάκο, καρτομήθηκε από αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας, η βουλευτής της Β' Αθήνας και οι πυροσβέστες στο αεροδρόμιο της Μυκόνου κοιμούνται στα πατώματα. Γράφει στο κάτω μέρος του πρωτοσέλιδου η ελευθερία του τύπου. Ελεύθερος τύπος. Φουσκωμένες εισφορές ΕΦΚΑ για όλο το 2017, το μπάχαλο συνεχίζεται στον αέρα συμψηφισμού για 1,4 εκατομμύρια ασφαλισμένους. Με τα υψηλότερα εισοδήματα του 2015 θα συνεχίσουν να υπολογίζονται τα χαράτσια του ΕΦΚΑ για όλους τους επαγγελματίες και αγρότες. Η ΔΙΚΑ προκήρυξε τώρα διαγωνισμό για τον επανεπολογισμό των εισφορών με βάση τις αποδοχές του 2016. Η ενάδοχος εταιρεία πρέπει να ολοκληρώσει τις διασταυρώσεις έως το Σεπτέμβριο και οι συμψηφισμοί πάνε για το 2018. Ψυχρολουσία από έσοδα τριμήνου, καμπανάκι από Δέλτα Νιτάφ για την ανάπτυξη, ένα ακόμα θέμα του ελεύθερου τύπου σήμερα. Και αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου, περικοπές 45% στον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων. Νηστεία σε κρέας, ψωμί και θέρμανση στους παιδικούς σταθμούς. Πρόωρες εκλογές 8 Ιουνίου, μπροστά με 20 μονάδες στα γκάλοπ η συντηρητική. Τα ζόρια του Brexit έφεραν κάλπες, γράφει η εφημερίδα. Ανενόχλητοι αντεξουσιαστές έκαναν εγκαίνια στο ΚΕΠ εξ αρχείων. Ένα ακόμα θέμα που αναδεικνύει ο ελεύθερος τύπος στο κάτω μέρος του πρωτοσέλιδου και μία ακόμα αποκάλυψη στο δεξί μέρος. Στα 3 δις ο τελικός λογαριασμός μείωση του αφορολόγητου και όχι στο 1,8 δισεκατομμύρια που υποστηρίζει η κυβέρνηση. Εφημερίδα Εστία. Τα Δεκεμβριανά στα βιβλία ιστορίας, αριστερό μάθημα ανωτερότητας στα σχολεία. Και επίσης ένα ακόμα θέμα που αναδεικνύει η Εστία σήμερα, η νοθεία Ερντογάν δεν επηρεάζει τις ΗΠΑ. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρει τον Τούρκο πρόεδρο. Εφημερίδα των Συντακτών. Ο Κυριάκος ρισκάρει με τον Άδωνη, διχάζει τη Νέα Δημοκρατία η στήριξη Μητσοτάκη στον Γεωργιάδη λίγο πριν από την εξεταστική για τα σκάνδαλα στην υγεία. Στο πλευρό της Παπακώστα η Καραμανλική. Σύγκρουση ισοκομματικών στρατοπέδων στη Νέα Δημοκρατία
έφερε στην επιφάνεια η καθαίρεση της αναπληρώτητας στον Νομάρχη Υγείας Κατερίνας Παπακώστα, επειδή ζήτησε την παρέτηση Γεωργιάδη από την αντιπροεδρία του κόμματος, τουλάχιστον όσο διαρκεί εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Η κρίσιμη αιρινή σύνοδος του ΔΝΤ, γιατί για την Ουάσιγκτον πετούν Τσακαρώτος Κουλιαράκης και Παπαδημητρίου, τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις αναμένεται να ξεπεράσει το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016, που ανακοινώνεται την Παρασκευή από την Ελστάτ, τη Δευτέρα από το Eurostat, για την Ελλάδα το Ταμείο να θεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για ανάπτυξη το 2017. Ξαφνικές κάλπες στη Βρετανία, ανακοίνωσε ευνηδιαστικά εκλογές τον Ιούνιο η Πρωθυπουργός Τερέζα Μέη. Γυμνάσια Λύκεια στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις. Περισσότεροι από 500.000 μαθητές στη δοκιμασία εξετάσεων ενδοσχολικών και πανελλαδικών. Όλες οι αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα. Και Ευρωλίγκα, κακό χαμπέρι, ο Μπράντοβιτς έσπασε την έδρα του ΆΚΑ Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 58-71 για όσους ασχολούνται με τα αθλητικά. Ημερησία. Διπλό καμπανάκι, ανησυχητικά μηνύματα για την πορεία της οικονομίας. Έκθεση ΔΝΤ χαμηλώνει στο 2,2% ο πύχης της ανάπτυξης. Προϋπολογισμός, κόπωση στα έσοδα, στεγνώνει η αγορά. Και τι αναφέρουν οι προβλέψεις του ΔΝΤ σε αντίστοιχο πίνακα και τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2017, όπως ανακοινώθηκαν. Στην Ουάσιγκτον τώρα η μάχη για το χρέος, κρίσιμες διαβουλεύσεις για να κλείσει η αξιολόγηση. Αποδεκτό συμβασμό για το ελληνικό χρέος θα επιδιώξει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Όπλο για την Ελλάδα το υψηλό πλεόνασμα που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, που εκτιμάται ότι θα είναι πολύ παραπάνω από το 3% λένε πληροφορίες. Στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις του Σαββατοκύριακου θα κρυθούν πολλά για την αξιολόγηση και έτσι θα μείνουμε στο πρόγραμμα. Μεταρρυθμίσεις και βιωσιμότητα του χρέους ζήτησε η Κριστή Λαγκάρντ για να παραμείνει το ΔΝΤ στο πρόγραμμα. Επίσης, στον αέρα σε ψηφισμοί των εισφορών στον ΕΦΚΑ, τεχνικό blackout. Μετά το Σεπτέμβριο θα προκύψουν οι οριστικοί υπολογισμοί των ασφαλίστρων με βάση τα εισοδήματα του 2016. Σενάρια για νέες αυξήσεις τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αποφασίζει άμεσα η ΡΑΕ, επανεξετάζονται οι χρεώσεις των υπηρεσιών κοινής ωφελίας που έχουν παγώσει από το 2012. Και επιστολή Χρήστου Μεγάλου, η Πειραιώς θα συμβάλλει στην έξοδο από την κρίση. Ζήτησε από τους εργαζόμενους σκληρή δουλειά χωρίς βεντετισμούς να βοηθάμε ό,τι πιο δυναμικό έχει η ελληνική οικονομία. Όπως αναφέρει στην επιστολή του κ. Μεγάλου και στο πάνω μέρος του πρωτοσέλιδου, στις κάλπες κρίνεται ξανά το Brexit, στο στίχημα της Τερέζα Μέη με τις εκλογές στις 8 Ιουνίου. Απόλυτος ευνηδιασμός, αλλά και μεγάλο ρίσκο από τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό. Και επίσης, χάθηκε τζίρος 130 εκατομμύρια ευρώ το Πάσχα. Τα στοιχεία της ΕΣΕΕ, της Ένωσης της Ομοσπονδίας των Εμπόρων, δεν ήρθε η ανάσταση στην αγορά, μείωση κατά 5% στις πωλήσεις. Συνεχίζεται η πτώση της κατανάλωσης και τον Απρίλιο. Καθημερινή. Ναι, Τραμπ στην παραμονή ΔΝΤ, παρέμβαση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών, λίγο πριν ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος. Ευνηδίως εκλογές από τη ΜΕΗ, χαρακτηριστική φωτογραφία χθες από την Downing Street αριθμό 10 και που είναι η Πρωθυπουργική Κατοικία, που έκανε τις δηλώσεις και προκήρυξε πρώτες εκλογές η Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Ψυχρή υποδοχή της νίκης Ερντογάν από τους Ευρωπαίους, ασκήσεις και έρευνες από Άγκυρα, νοτίως της Κύπρου. Μαύρη τρύπα στις συγκοινωνίες, το συνολικό όλημα της ΤΑΣΥ και ΟΣΥ το 2017 είχε προϋπολογιστεί στα 58,2 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα Μητσοτάκη σε διαφωνούντες από πομπή Πάπα Κώστα και το μάτιο φρένο στα πλεονάσματα των εσόδων. Πάμε στην Κοντρα Νιούς. Ο Ερντογάν απειλεί να μας στείλει 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Στην απομόνωση ο Τούρκος Πρόεδρος, το στον πάρουν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Διερημένη στα 3 η Τουρκία, κίνδυνος για εφήλιο. Ο Σουλτάνος θέλει να τη μετατρέψει σε περιφερειακή υπερδύναμη υπό την ηγεσία του. Θρίλερ οι εκλογές στη Γαλλία. Το καταστημένο στο Παρίσι τρέμει το ενδεχόμενο στο δεύτερο γύρο να μπει η ακροδεξιά Μαρί Λεπέν και ο ακροαριστερός Ζαν Λίκ Μελανσόν. Κίνηση μάτι της Τερέζα Μέη έπιασε στον ύπνο τη Βρετανική Αντιπολίτευση που τη σέρνει σε εκλογές όπου θα τη διαλύσει. Γράφει σήμερα η Κόντρα Νιούς. Στην αυτεμπορική, δεύτερο ένφια φέρνει το μειωμένο αφορολόγητο. Στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπονται τα πρόσθετα φοροέσοδα για το δημόσιο ταμείο. Ποιοι και τι κέρδισαν από το αφορολόγητο αναλυτικά φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Ναυτεμπορική. Κατά ένα δις χαμηλώνει το ΑΕΠ της Ελλάδος στο ΔΝΤ στην έκθεσή του και για τη χώρα μας, στο πλαίσιο του παγκόσμιου οικονομικού των προβλέψεων για την παγκόσμια οικονομία. Στις ΗΠΑ με σχέδιο για το χρέος ο Γιούνκερ, συμφωνία θέλει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούστσιν. Εαρνή σύνοδος ΔΝΤ, το Ταμείο επιμένει σε βιώσιμη λύση για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Ψαλιδίζονται 900.000 συντάξεις. Τέλος Μαΐου στη Βουλή το νομοσχέδιο. Το αργότερο μέχρι τέλη Μαΐου εκτιμάται ότι θα έρθουν προς τη ψήφιση στη Βουλή. Τα νέα μέτρα προβλέπουν περικοπή κατά 1,8 δις
της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Brexit, εφηδιασμός May με πρόορες εκλογές, απογειώθηκε η στερλίνα, καθίζηση των βρετανικών μετοχών. Αναθεωρεί ανωδικά το Δέλτα Νητάφη και το Δέλτα για το 2017 την παγκόσμια οικονομία. Στο πάνω μέρος του πρωτοσέλιδου, ναυμαχίες των ακτοπλοϊκών θα φέρει το καλοκαίρι στο Αιγαίο, Σαουδική Αραβία στα χαμηλά 21 μηνών οι εξαγωγές. Και Χρήστος Μεγάλου, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Τραπέζης Πειραιός, οι αλλαγές θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μας. Στα νέα, ξαναδένουν την κοβέρλα που έκοψαν. Φιάσκο με τους ημιτελείς δρόμους της ταλαιπωρίας που ξανακλείνουν μέσα στο Μάιο για να ολοκληρωθούν τα έργα. Η άρον-άρον παράδοση στην κυκλοφορία δικών αξιών, πριν από την ολοκλήρωσή τους, μόνο για τη φιέστα, εξέθεσαν επανόρθωτα την κυβέρνηση που και σε αυτή την περίπτωση προτίμησε την εικόνα από την ουσία. Στην πραγματικότητα, οι ημιτελείς δρόμοι θα ξανακλείσουν προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που εκκρεμούν σε μεγάλα τμήματα. Γράφει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Βρετανία, κάλπες με suspense Hitchcock και απεσιόδοξο και Δέλτα Νητάφ, περήφανη βουτιά σε έσοδα και ανάπτυξη. Και ρίζοσπάστης, οξυμένες αντιθέσεις με φόντο υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, αποτέλεσμα δημοψηφίσματος στην Τουρκία, μόνη διέξοδος για το τουρκικό και τους άλλους λαούς της περιοχής, η ρήξη συνολικά με την εξουσία του κεφαλαίου και τις υπεριαλιστικές συμμαχίες και Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, εκδήλωση για τα 50 χρόνια από το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, Παρασκευή 21 Απριλίου, σε 7 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδρίων του ΚΚΕ στον Περίσσο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο SBC με μικρές απώλειες σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, 0,16% στις 676,25 μονάδες, με τον τζίρο στο μισό εκατομμύριο ακριβώς. 499.425 ευρώ τζίρο σε αυτή την ώρα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Θα δώσουμε λίγο ακόμα ώρα για να δούμε και το πώς θα κινηθούν και οι τραπεζικές μετοχές αλλά και τα λεγόμενα blue chips στο ελληνικό χρηματιστήριο. Έχουμε όμως μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με πληροφορίες, αγνοείται η τύχη ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου με 5 επιβαίνοντες στην περιοχή της Κοζάνης, ανάμεσα στην Κοζάνη και στην Ελασσόνα. Εκεί χάθηκε, λένε οι πληροφορίες, οι πρώτες πληροφορίες, το στίγμα του ελικοπτέρου με τους 5 επιβαίνοντες. Έχει σημάνει συναγερμό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι είναι στρατιωτικό το ελικόπτερο, είναι τύπου Χιούι της αεροπορίας στρατού, που χάθηκε από τα ραντάρ.
Πραγματοποιούσε πτήση από το στενοφανοβίκι της Μαγνησίας, που είναι η έδρα του τάγματος ελικοπτέρων της αεροπορίας στρατού, προς τη Λάρισα και από εκεί προς την Κοζάνη. Αυτή είναι μια ένδειξη που μας έρχεται αυτήν την ώρα, τη μεταφέρουμε και εμείς και παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με αυτήν την υπόθεση και να βρεθούν σοι και οι πέντε επιβαίνοντες του στρατιωτικού ελικοπτέρου. Πάμε σε αυτό το σημείο, πάμε σε τετριμένα, πάμε να δούμε πώς κινούνται οι αγορές, οι ευρωπαϊκές αγορές, με φόντο τις εξελίξεις και φυσικά νομίζω ότι σήμερα πιο πολύ Βρετανία θα έχει στο αγαστρό. Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα, Βασίλη, και από μένα έτσι είναι. Οι αγορές βρίσκονται στους ρυθμούς της Τερέζα Μέη. Από χτες το είδαμε αυτό. Από τη στιγμή δηλαδή που ανακοίνωσε η Τερέζα Μέη τις πρόωρες εκλογές, είχαμε και την ανάλογη αντίδραση στις αγορές. Πιο χαρακτηριστική ήταν η πορεία του δείκτη στο Λονδίνο, ο οποίος έκλεισε χτες με απώλειες που άγγιξαν το 2,5%. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή αναλυτικά σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Μεικτά τα πρόσημα, πτωτικά εξακολουθεί να βρίσκεται ο δείκτης του Λονδίνου 0,25%. Ανωδικά βρίσκεται ο γερμανικός δείκτης 0,16%. Πτώση για τον γαλλικό δείκτη CAC 40 0,10%, άνοδος για τον δείκτη του Μιλάνου 0,6% και κέρδη για τον δείκτη της Ισπανίας 0,28%. Γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και φυσικά και από χτες μετά τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τη Βρετανία, γενικά οι πολιτικές εξελίξεις είναι αυτές που δίνουν το τελευταίο καιρό το στίγμα στις αγορές, τόσο στις ευρωπαϊκές όσο στις ασιατικές και στη και στη Wall Street, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε διάφορες εξελίξεις που έχουν να κάνουν επί ευρωπαϊκού εδάφους και με τις γαλλικές εκλογές, καθώς σε λίγο θα ξεκινήσει και ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, την όλη την παλούτα που υπάρχει, είπα, Βόρειας Κορέας και φυσικά μην ξεχνάμε και τις εξελίξεις στην γειτονική Τουρκία μετά το δημοψήφισμα της Κυριακής και την επικράτηση του ΝΕ. Τώρα στα υπόλοιπα της ημέρας και στα ευρωπαϊκά να πούμε ότι το μεσημέρι περίπου περιμένουμε τα στοιχεία για το πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βασικό σημείο για το πώς ακριβώς θα πάει ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, διότι από εκεί θα στηριχθεί και το πρόγραμμα προσθετικής χαλάρωσης. Αυτό μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πολύ σαν Ελλάδα. Το πώς ακριβώς θα κυλήσει ο πληθωρισμός για να μην παγώσει το πρόγραμμα προσθετικής χαλάρωσης, να προλάβουμε να μπούμε δηλαδή σε αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Λοιπόν, τώρα, Ειρήνη, μας είπες ότι στο επίκεντρο σήμερα είναι το θέμα της Βρετανίας. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι. Ήταν άκρως ευνηδιαστική αυτή η απόφαση της Τερέζα Μέη. Πρόορες εκλογές δεν προαναγγέλλονται, απλά ανακοινώνονται όπως ακριβώς το έκανε η Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Άρα λοιπόν, προφανώς είδαμε τα πρώτα λεπτά της ανακοίνωσης είχαν επηρεαστεί και ισοτιμίες αυτήν την ώρα. Είχαν πώς κινούνται? Είχαν επηρεαστεί σημαντικά ισοτιμίες, όντως. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από το ευρώ, το οποίο τώρα κινείται ανωδικά 0,06% και η ισοτιμία βρίσκεται στο 1,0736, είναι ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Βέβαια, όλο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην στερλίνα, η οποία τώρα κινείται πτωτικά 0,02% και η ισοτιμία διαμορφώνεται στο 1,2839. Εδώ όμως πρέπει να πούμε και αξίζει να πούμε πως χτες αμέσως μετά την ανακοίνωση από την Τερέζα Μέη είδαμε τη στερλίνα να καταγράφει μια σημαντική άνοδο και μάλιστα τη μεγαλύτερη άνοδο που έχει καταγράψει μέσα σε μια ημέρα τους τελευταίους τρεις μήνες. Και σε μια δήλωση ο Βρετανός Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χάμοντ, είπε ότι αυτό δείχνει πως οι αγορές επιθυμούν μια ισχυρότερη συντηρητική κυβέρνηση που θα ηγηθεί των συνομιλιών για το Brexit. Ωστόσο, σήμερα βλέπουμε πτωτική πορεία της στερλίνας. Κάνουμε λόγο για την ισοτιμία στερλίνας δολαρίου. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε πως γενικά το βρετανικό νόμισμα παραμένει σχεδόν 15% κάτω από το επίπεδο που βρισκόταν πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit. Δηλαδή, ναι, μεν είχαμε μία σημαντική άνοδο μετά την ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών, αλλά αν κοιτάξουμε από το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε το δημοψήφισμα, τότε βλέπουμε ότι το βρετανικό νόμισμα έχει σημειώσει μια πολύ σημαντική πτώση που αγγίζει και το 15%.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς έκλεισαν, τι πρόσημο είχαμε και στα ασιατικά χρηματιστήρια σήμερα το πρωί που έδωσαν τη σκητάλη στα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, και εδώ είχαμε μεικτά πρόσημα. Ανωδικά κινήθηκε μόνο ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei κατά 0,07%. Αντίθετα, και εδώ βλέπουμε τις κινέζικες αγορές να καταγράφουν πτώση. Απώλειες για το Hang Seng 0,38%. Πτώση και για τον δείκτη της Σαγκάη 0,81%. Όπως είπαμε, και εδώ οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μην ξεχνάμε και πρέπει να το επαναλαμβάνουμε πως είναι πολλές οι εκλογικές αναμετρήσεις της χρονιάς, τις βασικότερες, θα πω έτσι, ευρωπαϊκές χώρες. Γαλλία, Βρετανία τώρα και Γερμανία αργότερα το φθινόπωρο. Μάλιστα, λοιπόν. Τώρα, Ειρήνη, να ρίξουμε μια ματιά και στα εμπορεύματα, σε χρυσό και σε αργό πετρέλαιο που τα παρακολουθούμε καθημερινά. Πού βρίσκεται η τιμή τους αυτή την ώρα? Λοιπόν, τώρα βλέπουμε πτώση και στα δύο, και στο χρυσό και στο πετρέλαιο. Συγκεκριμένα, βλέπουμε το χρυσό να κινείται πτωτικά 0,57% και η τιμή του να διαμορφώνεται στα 1.286 δολάρια ανά ουγγιά. Και για το πετρέλαιο και εδώ βλέπουμε την τιμή του να διαμορφώνεται στα 52,42 δολάρια ανά βαρέλι. Λοιπόν, ούτως ή άλλως διαβάζω αυτή την ώρα ότι η Citi προβλέπει άνοδο της τιμής του πετρελαίου στα 60 δολάρια το βαρέλι το δεύτερο εξάμεινο του 2017. Κρατάμε πάντα τις εκτιμήσεις να δούμε αν θα πέσουν μέσα. Πολλές φορές δεν πέφτουν τόσο πολύ μέσα, θα το δούμε. Λοιπόν, κλείνοντας, Ειρήνη, πώς έκλεισε χθες και η Wall Street, το αμερικάνικο χρηματιστήριο? Λοιπόν, το αμερικανικό χρηματιστήριο χθες έκλεισε με απώλειες και στους τρεις δείκτες. Τώρα εδώ επηρεάστηκε κυρίως από τα αποτελέσματα, τα εταιρικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα τα αποτελέσματα της Goldman Sachs, καθώς βρέθηκαν κάτω των προβλέψεων. Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 2,16 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά δεν επιβεβαίωσαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τώρα, οι απώλειες στον Dow Jones ήταν 0,55%, στον S&P 0,29% και στον Nasdaq 0,12%. Στα futures αυτή τη στιγμή βλέπουμε ανωδική τάση στη Wall Street, στα futures της Wall Street. Λοιπόν, Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και για το στρατιωτικό ελικόπτερο, το οποίο αγνοούνταν από το πρωί, που έκανε πτήση προς την Κοζάνη. Λένε οι τελευταίες πληροφορίες πριν από δευτερόλεπτα ότι εντοπίστηκε στην περιοχή του Σαραντάπορου Ελασσόνας το στρατιωτικό ελικόπτερο. Δεν υπάρχουν όμως πληροφορίες ακόμα για τους 5 επιβαίνοντες. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να προσεγγίσουν το σημείο που εντοπίστηκε το ελικόπτερο που συνετρίβει, όπως φαίνεται, για να δούμε και το πώς ακριβώς, σε τι κατάσταση βρίσκονται και οι 5 επιβαίνοντες. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Το θέμα αυτό θα το παρακολουθούμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο SBC. Πέρασε έστω και οριακά σε θετικό έδαφος το ελληνικό χρηματιστήριο. 0,07%, 677,75 μονάδες. Αν και ξεκίνησε στις 677 ακριβώς, με οριακές απολύσεις 0,03%. Έφτασε να υποχωρεί μέχρι και 0,23% στις 675 μονάδες. Φυσικά, το βλέπουμε αναστραμμένο στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου από αύριο στην ουσία θα ξεκινήσουν παρασκηνιακά οι διαπραγματεύσεις για στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μάλλον αύριο θα αρχίσουν να μεταβαίνουν εκεί οι αξιωματούχοι και από την ελληνική κυβέρνηση. Πάμε στον συνάδελφο Τάσο Δασόπουλο να μας μεταφέρει λίγο πληροφορίες, τι ακριβώς συμβαίνει λίγες ώρες πριν από λίγο 24 ώρα πριν από την Εαρινή Σύνοδο του ΔΕΛΤΑ, που μπορεί να μας βγάλει και αυτή την περιβόητη συμφωνία πακέτο για τη χώρα μας. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, Βασίλη. Και από αύριο θα λέγαμε ότι την επίσημη έναρξη θα σηματοδοτήσει η πρώτη συνέντευξη. Η κυρία Λαγκάρτ θα δώσει μια επίσημη συνέντευξη στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου και θα μιλήσει για όλα, όπως γίνεται κάθε χρονιά. Αλλά αυτή ειδικά για την Ελλάδα, περιμένουμε αυτή τη χρονιά να ανοίξει και επίσημα τον διάλογο για την ελληνική συμφωνία και ειδικότερα για τα θέματα τα οποία μένουν ακόμα εντελώς ανοιχτά. Γιατί το θέμα της τεχνικής συμφωνίας έχει προχωρήσει σημαντικά.
Περιμένουμε απλώς την επόμενη εβδομάδα να γυρίσουν οι θεσμοί στην Αθήνα ή από την επόμενη εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, να γυρίσουν οι θεσμοί στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η τεχνική συμφωνία, να έχουμε κάποιο έκτακτο Eurogroup αρχές Μαΐου και από εκεί και πέρα θα πρέπει να κλείσουν τα δύο επιμέρους θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το θέμα της συνολικής λύσης για την ελάφρυνση του χρέους και η δημοσιονομική πορεία μετά το 2018. Δηλαδή, του τι δημοσιονομικά πλεονάσματα θα αναγκαστεί η Ελλάδα να επιτυγχάνει τα χρόνια μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, του τρίτου προγράμματος προσαρμογής οικονομίας. Γι' αυτό Τάσο και έριξε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της χώρας μας. Γιατί μέχρι το 2022 βγάζει στην ουσία το Delta Taf, έβγαλε την έκθεση του χθες. Και ερμηνεύθηκε ότι έριξε λίγο τους στόχους της ανάπτυξης για την Ελλάδα, έριξε λίγο την ανάπτυξη για την Ελλάδα, προκειμένου να αποσπάσει από τους Ευρωπαίους ένα καλύτερο ή το κούρεμα εντός αγωγικών, όπως το εννοώ φυσικά, ξένη κούρεμα του ελληνικού χρέους, τη διευθέτηση δηλαδή του ελληνικού χρέους. Το σκεπτικό δεν υπήρχε. Υπήρχαν μόνο οι προβλέψεις που σε καθαρούς αριθμούς δείχνουν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το πρώτο τρίμηνο, επειδή δεν είχαμε ολοκλήρωση αξιολόγησης και επειδή δεν είχαμε η οικονομία ήταν σε στάση αναμονής, η συνολική ανάπτυξη το 2017 δεν θα περάσει το 2,2%. Να θυμίσουμε, Βασίλη, ότι τον Οκτώβριο το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εμφανίζονταν πιο αισιόδοξο, ακόμα και από τους πιο αισιόδοξους διεθνείς οργανισμούς που ελέγχουν την ελληνική οικονομία, προβλέποντας για το 2017 ανάπτυξη 2,8% του ΑΕΠ, έναντι 2,7% που προέβλεψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία ταυτίστηκε και το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών. Πάντως, το βασικό σενάριο του ΔΝΤ για μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης, όχι τους υψηλούς που θέλει να προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εκεί βασίζεται και, αν θέλεις, η διαφορά των εκτιμήσεων, των μέσων μακροπρόθεσμων εκτιμήσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, βρίσκεται στα επιμέρους σχόλια, γιατί ναι μεν αναθεωρεί στο 2,2 από 2,7 για φέτος και στο 2,7 από 3,1 που προέβλεπε, όπως και οι υπόλοιποι διεθνείς οργανισμοί, την ανάπτυξη για το 2018, αλλά πιο σημαντικό θα έλεγα είναι η πρόβλεψη, η μεσοπρόθεσμη που κάνει, που λέει ότι το 2022 η Ελλάδα δεν θα έχει ρυθμό ανάπτυξη πάνω από 1% του ΑΕΠ. Ενώ στην ίδια πρόβλεψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 2,1. Αυτό δείχνει και τη διαφορά των προβλέψεων που έχει φέρει και τα μέτρα, τα πρόσθετα των 3,6 δις από το 19 και το 20. Πάντως, θα πρέπει να πούμε, Βασίλη, ότι στην ίδια έκθεση, το World Economic Outlook, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει και μια πολύ θετική αξιολόγηση για το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Διαπιστώνει ότι υπάρχουν χώρες, διαπιστώνει ότι οι χώρες του Νότου είναι πολύ μακριά, στις χώρες του Νότου μάλλον, και μέσα στις χώρες του Νότου βάζει την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και κυρίως, όπως λέει, την Ελλάδα. Το δυνητικό ΑΕΠ, αυτό δηλαδή που θα μπορούσαμε να πετύχουμε με βάση τη δυνατότητα της οικονομίας, είναι πολύ πίσω σε σχέση με το πραγματικό. Συνεπώς, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα πρέπει να συνεχιστεί η ευνοϊκή νομισματική πολιτική, δηλαδή στην περίπτωσή μας η ποσοτική χαλάρωση, ναι, μέχρι και οι χώρες του Νότου, όπως τονίζει, να μπορούν να συμβαδίσουν, να έχουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα επιτόκια για επιχείρηση και νοικοκυριά και να αυξηθεί σταδιακά ο πληθωρισμός, δηλαδή να υπάρχει ζήτηση για την οικονομία, να αυξηθεί η ζήτηση
στην οικονομία. Δηλαδή να αναζωογονηθεί η οικονομία. Ακόμα λέει και με αντισυμβατικές μεθόδους θα πρέπει η νομισματική πολιτική να ευνοεί αυτές τις χώρες σε σχέση με τις πλούσιες χώρες του Βορρά, όπου το δυνητικό ΑΕΠ είναι το πραγματικό ΑΕΠ υπερβαίνει το δυνητικό ΑΕΠ. Μπαίνει λίγο στα χωράφια της Ευρώπης το Δέλτα Νητάφη, επιπλέον με αυτό προφανώς την αναφορά, και εικάζω, αν το πάρουμε και λίγο από την άλλη πλευρά, την πολιτική ότι επειδή ο μόνιμος επικριτής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ποσοτική χαλάρωση είναι η Γερμανία και είναι σε εξέλιξη κόντρα Γερμανίας και Δέλτα Νητάφη για το θέμα του ελληνικού χρέους, νομίζω ότι αυτή η αναφορά έχει και μια άλλη ανάγνωση πέραν της καθαρά οικονομικής, που εμείς αυτή την επισημαίνουμε, απλά επισημαίνω εγώ και την άλλη τάσω, διότι το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης είναι κέριο για την Ελλάδα, είναι κρίσιμο για την Ελλάδα. Άρα βλέπουμε ότι είναι αισιόδοξο και το Δέλτα Νητάφη ότι μπορεί να την προλάβουμε. Αυτό καταλαβαίνω, Τάσο. Ναι, όχι. Το Δέλτα Νητάφη πολύ περισσότερο θέλει να συνεχιστεί. Θεωρεί απαραίτητη τη συνέχιση της ποσοτικής χαλάρωσης, ώστε να μπορούν να συμβαδίσουν ο Νότος με τον Βορρά. Συνεπώς, δεν βλέπουμε καλό μάτι, όπως είπες και εσύ, το αίτημα της Γερμανίας, του επειδή οι καταθέτες δεν παίρνουν υψηλά επιτόκια από τις τράπεζες ή δεν παίρνουν καθόλου επιτόκια, να διακοπεί το πρόγραμμα της προσωπικής χαλάρωσης, ζητάει να συνεχιστεί. Αυτό δίνει και ένα χρονικό περιθώριο, γιατί έχει καθυστερήσει η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογίας και πολλοί αναρωτιούνται αν τελικά, όταν η Ελλάδα έχει τη συμφωνία, αν θα υπάρχει προσωπική χαλάρωση για να... Όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα υπάρχει. Εντάξει, σε αυτό το πρόγραμμα και η Ελλάδα. Έστω και αν έχει φρονάρει λίγο, μάλλον θα υπάρχει. Αυτό βλέπουμε, Τάσο. Δεν σε άκουσα. Έστω και αν έχει φρενάρει η υποστηρική χαλάρωση, μάλλον θα προλάβουμε να μπούμε σε αυτή. Όπως δείχνουν τα πράγματα. Έχουμε ακόμα φυσικά καιρό μπροστά μας, μέχρι να δούμε το κλείσμα της αξιολόγησης εννοώ, και μετά μιλάμε επ' αυτού του θέματος. Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Λίγα 24 ώρα πριν από την εαρνή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, περιμένουμε, όπως μας είπε και ο Τάσο Τασόπουλος, τις δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ αύριο για το θέμα και για το θέμα της Ελλάδος. Θα αναφερθεί προφανώς και στο θέμα της Ελλάδος. Θέλω να πάμε λίγο στο θέμα που έχουμε τα τελευταία λεπτά με το θρίλερ με το στρατιωτικό ελικόπτερο που έπεσε. Βρέθηκε, εντοπίστηκε στο Σταρανταπορο της Ελασσόνας. Εδώ βλέπουμε ότι είναι το στίγμα. Εκεί είναι κάπου εκεί εντοπίστηκε. Έχει δοθεί μια αληθή ανακοίνωση από το ΓΕΘΑ που λέει ότι εντοπίστηκε το στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Huey που είχε χαθεί από σήμερα το πρωί από τα ραντάρ. Εκτελούσε πτήση από τη Λάρισα προς την Κοζάνη. Επέβαιναν 5 άτομα, 3 είναι μέλη του πληρώματος. 2 εξωματικοί που επιβάστηκαν από τη Λάρισα και να μεταβούν στην Κοζάνη για την επιτήρηση των συνόρων. Εντοπίστηκε λοιπόν από ένα αέρια μέσα το στρατιωτικό ελικόπτερο στην περιοχή Σαρανταπορο Ελασσόνας. Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των επίγειων μέσων για να φτάσουν στο σημείο για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται οι 5 επιβαίνοντες του στρατιωτικού ελικοπτέρου. Θα δούμε πώς θα παρακολουθούμε αυτό το θέμα συνεχώς για τη συντριβή αυτή του στρατιωτικού ελικοπτέρου. Συμμετέχουν και Super Puma, ένα ακόμα ελικόπτερο τύπου Αγκούσταμπελ της πολεμικούς αεροπορίας, ακόμα και πυροσβεστικό αεροσκάφος. Είναι αγωνίδες προσπάθειες για να βρεθούν οι 5 επιβαίνοντες του στρατιωτικού ελικοπτέρου. Υπάρχουν και πληροφορίες ότι μέσα με πολύ μεγάλη επιφύλαξη ότι βρισκόταν και ένας υποστράτηγος ανάμεσα στους 5 επιβαίνοντες. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το σημείο εμείς να δούμε χρήσιμες πληροφορίες. Θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά. Θα ασχοληθούμε με το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες και το ονομάζουμε μεγάλο διότι δεν το είχε προεξοφλήσει, όπως φαίνεται, σχεδόν κανείς. Το θέμα των πρόεδρων εκλογών στη Βρετανία. Θα δούμε τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την Ελλάδα, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη.
Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο SBC. Πάμε τώρα να δούμε το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες. Αναφέρομαι στο θέμα των πρώην εκλογών στην Βρετανία. Το ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας Τερέζα Μέι. Έκτακτη ανακοίνωση χθες το μεσημέρι και προκάλεσε εντύπωση σε πολλούς και έκπληξη ίσως σε ακόμα περισσότερους. Πάμε να συνδεθούμε με το Λονδίνο, με το ΣΥ του Λονδίνου, με τον αναλυτή των διεθνών αγορών, τον Δημήτρη τον Κατζέλη, για να μας δώσει και από την πλευρά των αναλυτών, αλλά και από την πλευρά και, και των κατοίκων εκεί του Λονδίνου, το πώς ακριβώς έχουν κλάβει αυτή την ευνίδια απόφαση Τερέζα Μέι για προκήρυξη πρώην εκλογών στη χώρα. Δημήτρη Κατζέλη, καλημέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα, Βασίλη, για χρόνια πολλά. Για χρόνια πολλά. Ποια είναι η επόμενη μέρα στην Αγγλία, Δημήτρη, με φόντο φυσικά αυτή την ευνίδια ανακοίνωση της Τερέζα Μέι για πρόεδρος εκλογές? Αρχικά μεγάλη έκπληξη. Μιλούσα χθες με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν προλάβει να δουν τα νέα. Η Στερλίνα έτρεξε χθες ένα ράλι 300 πίπα απέναντι στο δολάριο, απέναντι στα βασικά νομίσματα, με το άκουσμα των εκλογών. Σήμερα στην ουσία θα πιστοποιηθούν οι εκλογές της 8 Ιουνίου, την 5η 8 Ιουνίου, γενικές εκλογές στην Βρετανία. Αλλά έρχεται ως ένα σοκ αυτή η απόφαση, από την άποψη ότι η ίδια η Πρωθυπουργός είχε μέσα στη χρονιά, είχε πει μέσα στους τελευταίους 12 μήνες τουλάχιστον 7 φορές, όπως αναφέρουν κορυφαίοι δημοσιογράφοι σήμερα στα μεγάλα πρακτορία. Αυτό που έκανε εντύπωση είναι το γεγονός ότι η Τερέζα Μέι είχε ενεργοποιήσει την ουσία το άρθρο 50 για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Θα έλεγε κανείς ότι θα περίμενε, εντάξει, τώρα αυτές είναι και πολιτικές αποφάσεις, κομματικές ίσως, θα περίμενε να ξεκινήσουν αυτές τις διαδικασίες και έπειτα να πάει σε εκλογές, αλλά προφανώς με φόντο και τις δημοσκοπήσεις που είδε, διότι δίνουν προβάδισμα στο κόμμα της, έκανε αυτή την ευθύνη διακίνηση. Βασίλη, ο λόγος που δίνουν εδώ, και ο λόγος που δίνει η ίδια η Πρωθυπουργός και αυτή τη στιγμή βλέπω live και την Home Secretary που μιλάει, είναι ο εξής. Στο τέλος των διαπραγματεύσεων, το 2019, η Βρετανία θα έπρεπε να πάει σε εθνικές εκλογές. Η Πρωθυπουργός, λοιπόν, θεωρούσε ότι δεν μπορούσε την τελευταία στιγμή, εκεί που θα κρίνονται όλα για το Ηνωμένο Βασίλειο, στην έξοδο και στην ολοκλήρωση, αν θέλεις, των διαπραγματεύσεων με την Ευρώπη, η Ευρώπη να έχει το πάνω χέρι και η Βρετανία να έχει τόσο μια πολύ μεγάλη αδυναμία, η οποία είναι προφανές ότι θα προέκυπται από τις επερχόμενες εθνικές εκλογές και από την, αν θέλεις, από την πίεση που θα δεχόταν από τα αριστερά η Τερέζα Μέι και οι conservatives. Δημήτρη, αυτό που ίσως είναι και τα φυσικά τα πρώτες ώρες που προσπαθεί κάποιος να αποκωδικοποιήσει κάποιες κινήσεις και ιδίως οι πολιτικές κινήσεις είναι ένα περίεργο πράγμα που δύσκολα αποκωδικοποιούνται από κάποιους που δεν είναι πολιτικός αναλυτής. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής: μήπως τελικά με αυτή την πρόορη προσφυγή στις κάλπες η Βρετανίδα Πρωθυπουργός θέλει να δώσει το στίγμα ότι αν τελικά επικρατήσει και πάρει εκλογές, η Βρετανία θα φύγει μένοντας στην Ευρώπη? Θα φύγει μένοντας στην Ευρώπη. Βασίλη, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο πράγμα το οποίο προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε είναι το εξής. Βλέποντας τους conservatives να επικρατούν με μια πολύ μεγάλη επικράτηση, θεωρώ ότι αυτό θα σημάνει ένα μήνυμα, αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν και αρκετοί μέσα στο κόμμα οι οποίοι επιθυμούν να φύγουν με το οποιοδήποτε κόστος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα σημάνει ένα Brexit οπωσδήποτε, χωρίς όμως να γνωρίζουμε ποια θα είναι η τελική έκβαση για τη Βρετανία, αν αυτό θα είναι εν τέλει θετικό. Γι' αυτό κιόλας στο άκουσμα των εκλογών η Στερλίνα να κάνει αυτό το πολύ μεγάλο ράλι, θεωρώντας ότι οι εκλογές, αν θέλεις, είναι ένα άνοιγμα στην ίδια την κοινωνία να βάλει πλέον τους όρους της πάνω στο παιχνίδι. Γιατί προφανώς οι εκλογές θα είναι και για αρκετά περισσότερα ζητήματα εκτός από τον Brexit, αλλά το σημαντικότερο θα είναι οι διαπραγματεύσεις αυτές, το πώς θα γίνουν και το πώς, με ποιο τρόπο δηλαδή, επιθυμούν οι ίδιοι πολίτες να φύγει η Βρετανία από την Ευρώπη, βλέποντας και τις συνέπειες, αν θέλεις, που έχει αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάς, έχουμε συζητήσει ξανά ότι υπάρχουν συνέπειες για τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα το τελευταίο διάστημα. Οι τιμές ανεβαίνουν, η κατάσταση αρχίζει και γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη. Οπότε οι άνθρωποι δεν βλέπουν όλα αυτά που τους έταξαν, αν θέλεις, να υλοποιούνται στο δημοψήφισμα. Δεν βλέπουν την καλύτερη ζωή που περίμεναν. Βλέπουν δυσκολίες στο short term.
είναι στο βραχή διάστημα, αλλά είναι κάτι το οποίο το συζητούσαν, είναι κάτι το οποίο ήταν δεδομένο. Ωστόσο, τώρα αυτή τη στιγμή οι ψηφοφόροι το βλέπουν αυτό. Οπότε θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιδράσουν, να δώσουν το δικό του στίγμα στο πώς θέλουν η Βρετανία να αποχωρήσει από την Ένωση. Γιατί νομίζω ότι για τους Βρετανούς αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει αυτή η διαδικασία. Νομίζω και η αριστερά το αναγνωρίζει. Νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα, Δημήτρη, που όσο περνούν οι μέρες, όσο περνούν οι εβδομάδες, τόσο θα καταλαβαίνουμε και εμείς το τι ακριβώς πρέπει να γίνει με αυτή τη διαδικασία. Διότι ίσως κανείς να μην γνωρίζει πώς θα είναι οι σχέσεις Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λίγο καιρό από τώρα. Με φόντο και όλα αυτά που γίνονται. Τώρα δεν ξέρω αν αυτές οι εκλογές μπορεί να αλλάξουν κάτι σε αυτή τη διαπραγμάτευση με την Ευρώπη ή στο εσωτερικό της χώρας αν μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα. Νομίζω αυτό θα το δούμε. Κάτι τελευταίο, Δημήτρη Κατζέλη. Υπάρχουν γενικότερα πιέσεις των επενδυτών. Βλέπεις πιέσεις των επενδυτών και στις μετοχές της στο χρηματιστήριο της Βρετανίας. Υπάρχει τέτοια αίσθηση ότι υπάρχει αβεβαιότητα δηλαδή. Υπάρχει ανησυχία. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Θεωρώ πως όπως και να έχει, υπάρχει μια υποστήριξη στις μετοχές. Ωστόσο, βλέπω ότι ήταν ένα ράλι αισιοδοξίας αυτό που έγινε χθες προς την Βρετανική οικονομία. Είναι πολύ νωρίς να τα κωδικοποιήσουμε, εντάξει. Αλλά εάν το συνδέσω, για παράδειγμα, με μια δήλωση χθεσινή του Τόνι Μπλερ στο Guardian, ότι για παράδειγμα θα μπορούσε αυτή τη στιγμή, εάν έρθουν στην εξουσία οι Labour με τον Τζέρεμι Κόρμπιν, να δώσουν μια πιο πιο απαλή νότα στο Brexit ή εν πάση περιπτώσει να ακυρώσουν το Brexit. Θυμίζω ότι ο Τόνι Μπλερ έχει μιλήσει κατά του Brexit αρκετές φορές μετά το δημοψήφισμα και πρόσφατα. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να δούμε και όπως είπες πριν πολύ σωστά, νομίζω είναι πολύ νωρίς. Πρέπει να περιμένουμε να τεθεί η βασική ατζέντα. Τώρα πριν λίγα λεπτά μάθαμε ότι η Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στο ραδιόφωνο του BBC ότι δεν επιθυμεί να κάνει κανένα debate μέχρι τις εκλογές. Νομίζω είναι αρκετά νωρίς. Αρνήθηκε το debate με τους πολιτικούς αντιπάλους. Εντάξει, τώρα αυτό είναι και πολιτικό θέμα, είναι και πολιτικά θέματα που κάθε πλευρά προσπαθεί έτσι να αποκωδικοποιήσει και όταν έχουμε και πρόεδρες εκλογές, τα πράγματα είναι και πιο σφιχτά πολιτικά. Λοιπόν, Δημήτρη Κατζέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εδώ στην Αθήνα. Εμείς πάμε να δούμε μια τελευταία εξέλιξη που έχουν στο θέμα του στρατιωτικού αεροσκάφους. Υπάρχουν επιζώντες. Βρέθηκε ζωντανή, βαριά τραυματισμένη, μια γυναίκα αξιωματικός, λένε οι τελευταίες πληροφορίες για την συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους στο 40ο της Ελασσόνας. Δεν έχουμε πληροφορίες για τους άλλους τέσσερις επιβαίνοντες. Έχει συντριβεί το ελικόπτερο ελάχιστα μέτρα, σχεδόν 100 μέτρα από επαρχιακό δρόμο, είναι σε χαμηλό λόφο και σε προσβάσιμο σημείο. Εκεί κατέπεσε το ελικόπτερο Huey του ελληνικού στρατού. Θα το παρακολουθούμε αυτό το θέμα και το τι ακριβώς συμβαίνει, να δούμε και την τύχη και των υπόλοιπων τεσσάρων επιβαίνοντων. Ζωντανή, βαριά τραυματισμένη γυναίκα, αξιωματικός, είναι η πρώτη που βρέθηκε από τα σωστικά συνεργεία. Πάμε σε αυτό το σημείο. Θα πάμε μάλλον σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά να δούμε και τις αντιδράσεις ψηφοφόρων αντιπολίτευσης για το θέμα της Βρετανίας. Δεν θα αφήσουμε αυτό το θέμα, διότι είναι αρκετά σημαντικό και είναι και εξέλιξη που προκάλεσε και εντύπωση και εκπλήξεις. Με αυτό το θέμα θα συνεχίσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο SBC και θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα με τη Βρετανία, διότι έχει προκαλέσει αίσθηση το τελευταίο 24ωρο με αυτή την ευθυνή απόφαση της Βρετανίδας Πρωθυπουργού να ανακοινώσει πρόεδρος εκλογές στις 8 Ιουνίου. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Διονάτο. Γεια σου Γιάννη, χρόνια πολλά, Χρυσός Ανέστη. Αληθώς, Βασίλη, χρόνια πολλά και σε σένα και καλημέρα. Λοιπόν, νομίζω οι πρόεδρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται, ανακοινώνονται κατευθείαν. Και αυτή είναι... Νομίζω ότι τους ευνηδίαζε όλους η κυρία Μέη. Από όσο διάβαζα και το πρωί σήμερα πρόλαβα να διαβάσω σε μια αποσπάσματα από μια συνέντευξη που έδωσε πριν, τη μοναδική από όσο είπε. Όλα αυτά λέει, τα σκέφτηκε σε περιπάτωση στην περίοδο των διακοπών του Πάσχα στην Ουαλία. Και νομίζω ευνηδίαζε και τους πιο στενούς τους, αν θέλεις, έτσι, συνεργάτες, οι οποίοι προφανώς το είχαν ενημερωθεί νωρίτερα
από τη χθεσινή ανακοίνωση το πρωί. Ευνηδίαζε τις αγορές, ευνηδίαζε την Ευρώπη, ευνηδίαζε όλους τους ηγέτες και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει τις σκέψεις της κυρίας Μέη, ούτε τις σκέψεις των Βρετανών, οι οποίοι η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι σκέφτονται ξανά λίγο το θέμα του Brexit. Το αν θα βγουν δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πώς θα βγουν, αν θα βγουν, νομίζω ότι το αν θα βγουν είναι λίγο πολύ, αν θέλεις, αποφασισμένο. Νομίζω και Το να φύγουν μένοντας στην Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή να γίνει μια διαπραγμάτευση όλο, λίγο πιο light. Ναι, αλλά όλο αυτό ότι θέλουμε να βγούμε και να βγούμε και με τους δικούς μας όρους και θέλουμε την οικονομική, αν θέλεις, ελευθερία, εννοώντας δηλαδή την επικοινωνία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών κτλ. Αλλά δεν θέλουμε αντίστοιχα και τους ανθρώπους το να κινούνται με τη ευκολία μέσα στη Βρετανία, νομίζω ότι αυτό δεν θα το πάρουν και δεν θα το πετύχουν. Οπότε τώρα δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει ότι θα πάρουν πίσω τον Brexit, αλλά σίγουρα θα δούμε αρκετά πράγματα στο επόμενο διάστημα. Και σίγουρα πρέπει. Το σκληρό Brexit ή το πιο ελαφρύ Brexit. Ακριβώς. Το σκληρό Brexit είναι διαλύουμε τα πάντα, δεν έχουμε καμία σχέση με την Ευρώπη. Σωστά. Νομίζω ότι οι Βρετανοί αυτό που θέλανε και μέσα από το δημοψήφισμα είναι. Έχει, αν θέλεις, μπορούμε να το πούμε έτσι όσο πιο ευγενικά μπορούμε, έχει ενοχλήσει λίγο αυτή η μεγάλη εισρωή, ας πούμε, ανθρώπων από άλλες χώρες, μεταναστών προφανώς, οι οποίοι δουλεύουν στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια, έχουν, αν θέλεις, κλέψει κάποιες δουλειές από Βρετανούς πολίτες, αλλά ταυτόχρονα όμως θέλουν να υπάρχει μια ελευθερία το τι θα γίνει με τις υπηρεσίες, τι θα γίνει με τα εμπορεύματα και όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή στις εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη. Πάντως, Γιάννη, μιας και μιλάς και για εμπορεύματα και για εμπορικές σχέσεις, αυτό που προφανώς θα δούμε και θα επηρεάσει και την Ευρώπη αλλά και τη Βρετανία είναι το γεγονός ότι λόγω της αβεβαιότητος, εντάξει, όταν στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες έχουμε πρόωρες εκλογές, η χώρα, το κράτος δεν σταματά, λειτουργεί κανονικά. Αλλά επειδή έχουμε και ένα Brexit στη Βρετανία αυτή την ώρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν οι βρετανικές επιχειρήσεις ή οι ευρωπαϊκές αντίστοιχες επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη συνεργασία τους αυτό το χρονικό διάστημα, διότι και αυτές δεν ξέρουν πώς ακριβώς θα κινηθούν τα πράγματα. Υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα. Σωστά. Στην Βασίλη, στην πραγματικότητα, από όσο ξέρουμε, τουλάχιστον και το ξέρουμε καλά εμείς οι δημοσιογράφοι και τα μέσα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ό,τι είναι να αλλάξει, θα αλλάξει στα επόμενα δύο χρόνια. Απλά όλες οι επιχειρήσεις, ειδικά οι πολύ μεγάλοι οργανισμοί, αυτοί που, αν θέλεις, είναι και δυσκίνητοι οργανισμοί, αυτό που προσπαθούν είναι να βελτιώσουν λίγο τις συνθήκες, ούτως ώστε να είναι προετοιμασμένες σε αυτό τον έναν, δύο, όποτε ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των συνομιλιών της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' την άλλη, όμως, επειδή η Βρετανία είναι, όπως είπαμε, ένας συγκεκριμένος λαός, ο οποίος σκέφτεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ήδη έχουν αρχίσει και μετακινούν, αν θέλεις, τις έδρες των ασφαλιστικών εταιριών, τις έδρες των τραπεζικών οργανισμών, ας πούμε, κτλ. Οπότε, ως προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πράγμα που δεν το περίμεναν. Τους θορύβησε πάρα πολύ. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε ένα συνέδριο που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο για εταιρείες startup, ένας εστονός, ο οποίος ηγείται μιας fintech startup που έχει έδρα το Λονδίνο και συζητούσαν για το Λονδίνο και για τα λοιπά, αυτός βγήκε από το πάνελ και είπε ότι εγώ, λέει, προτρέπω όλες τις fintech startup να μην έρθουν στο Λονδίνο για να έχουν την έδρα τους, να πάνε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, φωτογραφίζοντας το Παρίσι, φωτογραφίζοντας. Προφανώς τους είπε για να είναι διασφαλισμένες εταιρείες που ακριβώς. Αυτό ήταν κάτι, εντάξει, να πεις τώρα δεν είναι αυτό, αλλά είναι κάτι όμως το οποίο θορυβεί πάρα πολύ όλη αυτή την ιστορία. Γιατί το Λονδίνο τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει, αν θέλεις, τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας των startups, ας πούμε,
στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Εντάξει, πέρα όλο αυτό το κομμάτι είναι και αυτό το επόμενο μπουμ που, αν θέλει, έρχεται και προφανώς βέβαια και όλη αυτή την ιστορία με τα χρηματιστήρια, τις τράπεζες, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κτλ. Είναι όλη η οικονομία επιχειρήσεις, από ακριβώς, μικρές επιχειρήσεις μέχρι πολύ μεγάλες. Ακόμα και νοφείς επιχειρήσεις έχουν στην ουσία είναι. Νομίζω ότι το Brexit ήταν κάτι το οποίο. Εντάξει, απλά δεν θέλουν να το παραδεχθούν, αν θέλει, ανοιχτά οι Βρετανοί. Ήταν κάτι το οποίο οι πολιτικοί τέλος πάντων δεν το σκέφτηκαν όπως θα έπρεπε. Με τη σοβαρότητα που έπρεπε να το σκεφτούν. Και τώρα αυτό τους έχει γυρίσει μπούμεραγκ πραγματικό και βλέπουν ότι χάνουν πολλά πράγματα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα χάσουν, αν θέλει, την επιρροή στο χρηματοοικονομικό τομέα ή στις τράπεζες, ασφάλειες, στα startups ή οπουδήποτε αλλού. Είναι ότι κινδυνεύουν να χάσουν και εδάφη, αν θέλει, από την έννοια με την βλέπεις, ας πούμε, τι γίνεται στη Σκωτία, τι γίνεται στην Ουαλία κτλ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι και το άλλο θέμα, φυσικά. Βέβαια. Είναι και το άλλο θέμα. Γιατί και η Σκωτία λέει ότι εγώ ψήφισα να μείνουμε στην Ευρώπη. Προφανώς. Και όχι μόνο αυτό. Και στο Λονδίνο υπάρχουν τάσεις μέσα στο Λονδίνο εσωτερικά που λένε να γίνει εσωτερικό δημοψήφισμα στο Λονδίνο. Γιατί αυτοί είχαν ένα. Τέλος πάντων, βλέπεις ότι υπάρχει και το. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι όλο αυτό το πράγμα ένα ντόμινο το οποίο κανείς δεν μπορούσε να το. Να το προβλέψει. Και φυσικά βέβαια έρχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει, ναι, οκ, κάνε ένα πρόβλημα, να φύγετε, αλλά δώστε μας και 60 δισεκατομμύρια. Το θέμα ποιο είναι, κάτι άλλο που σκεφτόμουν, Γιάννη. Εδώ μιλάμε στην Ελλάδα συνέχεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για μικρές επιχειρήσεις, οι αντίστοιχες βρετανικές, που μπορούν να συνεργάζονται με μια αντίστοιχη ελληνική, με μια αντίστοιχη ιταλική, με μια αντίστοιχη γαλλική. Αυτές οι επιχειρήσεις που συνήθως δεν έχουν και το πάτημα να μπορούν να πάνε σε μια άλλη χώρα ή στην Ευρώπη, να μεταφέρουν την έδρα τους, οι σχέσεις τους, πώς μπορεί να είναι. Δηλαδή, μιλάμε και για την ραχοκαλιά και της βρετανικής οικονομίας ή διάσπαρτα και της ευρωπαϊκής οικονομίας, σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ευρώπης. Νομίζω και αυτό θα πληγεί, το οποίο δεν έχει αναδειχθεί τόσο πολύ. Γιατί δεν το ξέρουμε. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε τι έκταση είναι. Εντάξει, εμείς έχουμε την εικόνα της Αγγλίας, στο Λονδίνο, το City, με τράπεζες, ασφάλειες κτλ. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Υπάρχει και από κάτω. Οικονομία. Και υπάρχει βέβαια και ένα άλλο κομμάτι, ο τουρισμός. Η πρόσβαση στην Αγγλία δεν θα είναι τόσο εύκολη. Δεν θα παίρνουμε εμείς ιδιαίτερο πλάνο τώρα να πάμε στο Λονδίνο να κάνουμε τη δουλειά μας. Ένα συνέδριο μιας μέρας, όπως κάνουμε πάρα πολλές φορές, ή τέλος πάντων ή για προσωπικούς λόγους, να πας για ένα Σαββατοκύριακο τέλος πάντων στο Λονδίνο, όλο αυτό θα είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και νομίζω ότι οι Βρετανοί το σκέφτονται και αυτό ξανά. Γιατί θα είναι ένα θέμα. Γιατί άμα είναι εσύ τώρα να πας για μία μέρα να πας για ένα συνέδριο, όπως πολλές φορές το έχουμε κάνει εμείς οι δημοσιογράφοι, να πας στο Λονδίνο και φαντάσου τώρα να μην είσαι στην Ελλάδα που είναι και μία πτήση 4 ωρών, να είσαι σε μία άλλη πρωτεύουσα και σε μία άλλη χώρα που είναι πρόσβαση, δηλαδή πτήσεις είναι μία ώρα, μία μισή, δύο ώρες ή ακόμα και με το τρένο που πάνε οι Γάλλοι κτλ. Και όλο αυτό πώς θα γίνει, τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρει κανείς. Είναι αυτό που λέμε χαρτογράφητο νερά. Είναι χαρτογράφητο νερά, σωστά είναι αυτό το πράγμα που τον τίτλο που έχουμε βάλει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι Βρετανοί το βλέπουν όλο αυτό μπροστά τους. Αρχίζουν και το βιώνουν σιγά σιγά. Προφανώς. Δηλαδή βιώνουν αυτή την αβεβαιότητα του ότι έχω κι εγώ μια μικρή επιχείρηση, είμαι κι εγώ. Δηλαδή ο μέσος Βρετανός αρχίζει και προβληματίζεται και σου λέει όχι για το αν θα βγει και το πώς θα γίνει, αλλά ποια θα είναι η διαδικασία η επόμενη μέρα του. Εγώ νομίζω πάντως, το δημοψήφισμα έχει γίνει. Νομίζω πάντως ότι κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα, αυτό είναι που έχει πειράξει περισσότερο. Είναι αυτή η ιστορία που γίνεται με τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες τώρα φαντάζομαι μια εταιρεία η οποία βρίσκεται στη Βρετανία 100, 200 και 300 χρόνια να αποφασίζει να αλλάξει έδρα για αυτό το λόγο και να πάει στη Γερμανία ή να πάει στη Γαλλία ή πράγματα αδιανόητα, έτσι, δεν το συζητώ. Και φυσικά βεβαίως είναι όλη αυτή η ιστορία που γίνεται από τα βόρεια της Αγγλίας και τα νότια της Αγγλίας με τις κινήσεις για την ανεξαρτοποίηση πλήρους, ας πούμε, της Σκωτίας και της Ουαλίας και κάποιες φωνές που ακούγονται και ακόμα και από τη Βόρεια Ιρλανδία. Λοιπόν, ναι, είναι πολλά κομμάτια. Και προφανώς όλο αυτό βρίσκει αντίκτυπο σημαντικό στο κομμάτι της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας κτλ. Εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η Ευρώπη ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα του Brexit, διότι κανείς δεν γνωρίζει τις επιπτώσεις. Και όταν μιλάμε για επιπτώσεις, είναι οικονομικές επιπτώσεις. Σε κάθε χώρα και σε μια Ευρώπη που δεν είναι και στα καλύτερά της αυτή την χρονική περίοδο, τα τελευταία χρόνια, και εστιάζουν πάρα πολύ στο θέμα του Brexit, το να είναι πάρα πολύ ψηλά στην Ευρώπη. Και οι Ευρωπαίοι, αν θέλεις, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί
ενήργησαν πάρα πολύ άμεσα και πολύ, αν θέλεις, σκληρά στο κομμάτι αυτό με τους Βρετανούς. Νομίζω ότι ούτε οι Βρετανοί περίμεναν αυτό το κομμάτι και κάποιες φωνές και μέσα στην Ευρώπη δεν το περιμένανε. Ήταν πάρα πολύ σκληροί και είπαν τώρα όλα θα γίνουν. Μάλιστα, εχθές ο κύριος Τούσκ μίλησε με την κυρία Μέη, ναι, και για να δει αν αυτή η διαδικασία των εκλογών, αν θα παγώσει τις διαπραγματεύσεις, και πήρε τις διαβεβαιώσεις, αυτό που είπε και εσύ προηγουμένως, ότι το κράτος έχει μια συνέχεια και μια συνέπεια, και είπαν ότι δεν θα αλλάξει τίποτα και ότι, δηλαδή, θέλω να πω ότι ακόμα και εκεί δεν τους αφήνουν σε ησυχία, αν μπορούμε να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, έτσι λίγο πιο απλοϊκά, και τους πιέζουν ακόμα και σε αυτή τη φάση. 8 Ιουνίου λοιπόν οι πρόεδρες εκλογές στη Βρετανία. Ανακατεύει την τράπουλα η Βρετανία. Ανακατεύει την τράπουλα. Εκεί θα έχει σταμένο το βλέμμα της κεντρικής κοινότητας και η ευρωπαϊκή. Εμείς σαν Ελλάδα θα κοιτάμε τις δυνατήρες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που συμπίπτει εκείνη την ημέρα. Μήπως και μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Έχουμε αυτή τη βδομάδα τις εκλογές στη Γαλλία. Ναι. Τα αποτελέσματα των οποίων. Τον πρώτο γύρο βεβαίως. Αλλά τα αποτελέσματα των οποίων σίγουρα εκτιμώ ότι θα επηρεάσουν και τις εκλογές στη Βρετανία και όπως και βέβαια τις συνθήκες συνολικά στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Για τα σχόλιά σου, καλημέρα, καλή συνέχεια. Εμείς πάμε να δούμε και στο βίντεο που ακολουθεί το ρίσκο που πήρε η Τερέζα Μέη για να προκηρύξει αυτές τις πρόορες εκλογές. Διότι οι δημοσκοπήσεις της δίνουν ένα σημαντικό προβάδισμα. Όμως, πάμε να δούμε ποιο είναι ακριβώς αυτό το ρίσκο το οποίο πήρε η Βρετανίδα Πρωθυπουργός. Η απόφαση της Τερέζα Μέη να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, όσο και διστακτικά και να το έκανε, αποτελεί κομβικό σημείο στην πρωθυπουργία της. Αν και συστηματικά απέκλειε αυτό το ενδεχόμενο, τελικά δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει άλλη επιλογή. Πολλοί θεωρούν ότι με δεδομένο ένα κατακαιρματισμένο κοινοβούλιο, αυτή θα είναι η πραγματική μάχη για το Brexit. Το σκηνικό είναι τέλεια στημένο για μια πολιτική μάχη. Ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν, προσπαθεί να σβήσει ακόμα τις εσωκομματικές φωτιές, ενώ η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, ετοιμάζεται για νέα μάχη για την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Άλλα κόμματα, όπως οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, που τάσσονται υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να χτυπήσουν τους συντηρητικούς. Ο Κόρμπιν, αν και ξεπέρασε τις εσωκομματικές διαφωνίες στο πρόσωπό του πριν από 7 μήνες περίπου, παραμένει στόχος για πολλούς, που πιστεύουν ότι οι πολύ αριστερές απόψεις του δεν πρόκειται να βοηθήσουν το κόμμα να εκλεγεί. Οι συντηρητικοί έχουν τώρα 330 βουλευτές και πλειοψηφούν κατά 17. Οι εργατικοί έχουν 229, το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας έχει 54 και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες έχουν 8. Οι υπόλοιπες έδρες είναι μοιρασμένες σε μικρότερα κόμματα. Η Τερέζα Μέη θα επιδιώξει προφανώς να αυξήσει την πλειοψηφία του κόμματός της στο Κοινοβούλιο, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δίνουν ως και 20 μονάδες προβάδισμα στους συντηρητικούς. Αλλά η τύχη της Σκωτίας θα μπορούσε να αποτελέσει ρυθμιστικό παράγοντα. Η Νίκολα Στέρτζον έχει ξεκαθαρίσει ότι θα επιδιώξει ένα δεύτερο δημοψήφισμα σχετικά με την ανεξαρτησία της Σκωτίας λόγω του επικείμενου Brexit. Την απόφαση επί του θέματος θα πάρει η Βρετανίδα Πρωθυπουργός. Το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας είναι ισχυροποιημένο από τις τελευταίες εκλογές και γενικά υπάρχει αισιοδοξία ότι θα πάνε καλά και στις επόμενες εκλογές. Κάτι που αναμένεται να αυξήσει περισσότερο την πίεση απέναντι στη Μέη. Αυτοί μάλλον που εξεπλάγησαν ήταν η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση της Βρετανίας. Θα δούμε πώς αντέδρασε στο άκουσμα της απόφασης της Τερέζα Μέη να προκηρύξει πρόορες εκλογές για τις 8 Ιουνίου με φόντο φυσικά και τις δημοσκοπήσεις. Στην συζήτηση και την ψηφοφορία στην Βουλή των Κοινοτήτων περνάει πλέον το ενδιαφέρον μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση της Τερέζα Μέη για πρόωρες εκλογές. Ο ηγέτης των εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, προανήγγειλε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης Μέη για την κατάργηση του νόμου περί σταθερής θητείας, ανοίγοντας τον δρόμο για την προκήρυξη των εκλογών. Χαιρετίζω την ευκαιρία που δίνεται σε εμάς, το Εργατικό Κόμμα, να θέσουμε το ζήτημα στον Βρετανικό λαό να τεθούμε αντιμέτωποι με αυτήν την κυβέρνηση και την αποτυχημένη οικονομική της ατζέντα που δημιούργησε τόσα προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, άφησε χωρίς τους απαραίτητους πόρους στα σχολεία μας και οδήγησε στην αβεβαιότητα τόσους ανθρώπους. Θα θέσουμε το ζήτημα στον Βρετανικό λαό για μια κοινωνία που ενδιαφέρεται για όλους, μια οικονομία που ενδιαφέρεται για όλους και ένα Brexit που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες όλων. Άκρος επιθετική απέναντι στην Τερέζα Μέη ήταν η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον. Είναι απολύτως σαφές ότι η σημερινή ανακοίνωση της πρωθυπουργού έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με τα στενά συμφέροντα του κόμματός της, όχι με τα συμφέροντα του συνόλου της χώρας. Ξεκάθαρα βλέπει την ευκαιρία που δίνεται εξαιτίας της απόλυτης σύγχυσης της τάξης του Εργατικού Κόμματος, ώστε να συντρίψει όλους όσους αντιτίθεται σε αυτήν, όλους όσους κάνουν αντιπολίτευση, να ξεφορτωθεί όσους διαφωνούν μαζί της.
Πέρα από το Εργατικό Κόμμα και το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας, στο στόχαστρο της Τερέζα Μέη βρέθηκαν και οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. Ο ηγέτης του Στιμ Φάρον απάντησε. Είναι μια ευκαιρία για τον λαό, για τους πολίτες αυτής της χώρας να αλλάξουν την κατεύθυνσή της. Να αποφασίσουν ότι δεν θέλουν ένα σκληρό Brexit. Ότι θέλουν να κρατήσουν την Βρετανία στην ενιαία αγορά και για την ακρίβεια, είναι μια ευκαιρία για εμάς να έχουμε μια αξιοπρεπή, ισχυρή αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα, κάτι που χρειαζόμαστε απεγνωσμένα. Οι δημοσκοπήσεις που είχαν προηγηθεί έδιναν στο κυβερνών κόμμα των συντηρητικών προβάδισμα περίπου 20 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τους εργατικούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι μόνο που η αντιπολίτευση που αντέδρασε σε αυτήν την απόφαση της Τερέζα Μέη, την φρενή διαπόφαση να προκηρύξει πρόεδρος εκλογές στις 8 Ιουνίου, ήταν και οι ψηφοφόροι της Βρετανίας, οι πολίτες, οι οποίοι θα κληθούν να μεταβούν στις κάλπες στις 8 Ιουνίου για αυτές τις πρόεδρες εκλογές που αναπάντεχα προκήρυξε η Βρετανίδα Πρωθυπουργός. Εξαπίνης πιάστηκαν οι Βρετανοί ψηφοφόροι από την κίνηση της Τερέζα Μέη να ζητήσει πρόαιρες εκλογές για τις 8 Ιουνίου. Η Βρετανή Πρωθυπουργός διεκδικεί μια νοπή και ισχυρή λαϊκή εντολή εν ώψη των διαπραγματεύσεων για τον Brexit, σε μια στιγμή που οι δημοσκοπήσεις της δίνουν τεράστιο προβάδισμα σε σχέση με τους εργατικούς. Ψηφοφόροι των Τόρι χαρακτήρισαν την εξέλιξη θετική. Είναι απόλυτα λογικό όταν προηγείσαι με 21% παίρνεις το ρίσκο αντί να περιμένεις. Νομίζω είναι καλή κίνηση για εκείνη. Υποψιάζομαι ότι έτσι θα μπουν σε μία πλευρά τα επιχειρήματα περί Brexit και κατά πόσο θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, γιατί τώρα η χώρα θα μιλήσει και πάλι. Αρκετοί οπαδοί της αντιπολίτευσης όμως κατηγορούν τη Μέη για καιροσκοπισμό. Πιστεύουμε ότι το κάνει σκοπίμως τη στιγμή που η αντιπολίτευση είναι πολύ αδύναμη. Δεν νομίζω ότι θα θεραπεύσει τη χώρα. Ίσως την ίδια και την κυβέρνηση, όμως όχι τη χώρα. Πιστεύω ότι τα πράγματα ίσως γίνουν πιο διχαστικά. Αλλά θα περιμένουμε για να δούμε. Το προηγούμενο διάστημα η Τερέζα Μέη δήλωνε ότι δεν πρέπει να γίνουν εκλογές στη Βρετανία πριν από το 2020. Τώρα υποστηρίζει ότι άλλαξε γνώμη για να υπάρχει σιγουριά και ασφάλεια. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο SBC με οριακά κέρδη 0,15% το ελληνικό χρηματιστήριο, 678 μονάδες. Εκεί βρίσκεται ο γενικός δείκτης με το τζίρο στα 4 εκατομμύρια. Υπάρχει μικρή κινητικότητα σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Φυσικά έχει να κάνει και με τις ημέρες, αυτή την αποχή αυτές τις ημέρες των επενδυτών από τις αγορές. Φυσικά όμως υπάρχουν και πολλές ειδήσεις, πολλές εξελίξεις
που βρίσκονται στην αναμονή, και το θέμα της Βρετανίας απασχολεί και το θέμα του δημοψηφίσματος στην Τουρκία. Τη χώρα μας κατά την παραπάνω το θέμα της Τουρκίας, αλλά το βασικότερο η αερινή σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εκεί που θα βρεθεί και ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Κουλιαράκης, αλλά και ο κύριος Παπαδημητρίου. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο όμως, κλείνοντας, να δούμε ειδήσεις, περισσότερες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Ένας αστυνομικός έπεσε νεκρός σε τρομοκρατική επίθεση στο όρο Σινά της Αιγύπτου. Τουλάχιστον 4 ακόμη αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος. Η επίθεση έγινε περίπου 800 μέτρα μακριά από το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, ένα από τα παλαιότερα ορθόδοξα μοναστήρια και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Δύο άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για το σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας στη Μασσαλία. Οι γαλλικές αρχές εντόπισαν εκρηκτικά όπλα και μία σημαία του Ισλαμικού κράτους στο διαμέρισμα του ενός από τους συλληφθέντες. Οι δύο άνδρες είναι Γάλλοι υπήκοοι και γνωστοί στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας, καθώς είχαν φυλακιστεί ξανά για διακίνηση ναρκωτικών. Σε νοσοκομείο του Χιούστον εισήχθη ξανά ο 92χρονος George Bush, ο πρεσβύτερος. Ο εκπρόσωπος του πρώην Αμερικανού Προέδρου επιβεβαίωσε την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, δηλώνοντας πως ένας βήχας εξελίχθηκε σε πνευμονία. Ο George Bush όμως είναι ευδιάθετος και σύντομα θα ανακτήσει τις δυνάμεις του. Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε νοσηλευτεί τον Ιανουάριο και πάλι με συμπτώματα πνευμονίας. Την τεχνολογία του ολογράμματος αξιοποίησε για την προεκλογική του εκστρατεία ο Γάλλος υποψήφιος της αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, 5 ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ο 65χρονος υποψήφιος βρισκόταν στην πόλη Ντιζόν. Η ομιλία του όμως προβαλόταν ζωντανά μέσω δορυφόρου σε άλλες 6 πόλεις της γαλλικής επικράτειας. Αυτά λοιπόν και από τον διεθνή χώρο. Εμείς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την πρώτη σελίδα στην οικονομία από το SBC. Επόμενη ενημέρωση στις 4 με την εκπομπή Υπάρχει Λύση και τη Σοφία Μύτη. Εμείς είμαστε μαζί αύριο το πρωί στις 10. Να είστε όλοι καλά.